Πάμε να μάθουμε τώρα για την κατάσταση που επικρατεί στα Χανιά με φόντο και το γενικότερο κλίμα προβληματισμού και ανησυχίας στο μέτωπο της διαχείρισης των κρουσμάτων και της πανδημίας σε παγκρίτιο επίπεδο. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Βούλα Ορφανουδάκη, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων. Κυρία Ορφανουδάκη, να σας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας. Καλησπέρα σε εσάς και τους θεατές σας. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με την εμβολιαστική διαδικασία στα Χανιά. Πώς κυλά? Η εμβολιαστική διαδικασία στα Χανιά κυλάει ομαλά. Είναι αρκετά ικανοποιητική. Θα ήμασταν ευχαριστημένοι αν η ρυθμή αυξανόταν με περισσότερα εμβολιαστικά κέντρα. Αλλά αυτό το θέμα το έχουμε σε όλη την Ελλάδα, οπότε για τα δεδομένα, τα τωρινά δεδομένα, είμαστε καλά. Σωστά, σωστά. Να είχαμε δηλαδή και περισσότερα εμβολιαστικά κέντρα. Είχαμε εδώ τον Δήμαρχο Πλατανιά την περασμένη εβδομάδα και μας είπε ο άνθρωπος ότι για να εμβολιαστούν εκεί οι δημότες στον Δήμο του πρέπει να πάνε σε κάποιο εμβολιαστικό κέντρο των Χανίων. Είναι μια διαδικασία που έχει κενά και πρέπει αυτά τα κενά να καλυφθούν και τα προβλήματα να προσπεραστούν. Ναι. Διαχρονικά, τους τελευταίους μήνες, η Ιατρική Σύλλογη και της Κρήτης αλλά και όλης της Ελλάδος ζητάνε να δοθεί ευκαιρία, τώρα που και το εμβόλιο είναι πιο εύχριστο, της AstraZeneca και τα άλλα που θα ακολουθήσουν, να δοθούν στους ιδιώτες, να δοθεί ευκαιρία και στα ιδιωτικά ιατρία, όσοι θέλουν, να μπορούν να εμβολιάζουν εκεί πέρα τους ασθενείς τους. Με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί το ποσοστό των εμβολιαζομένων και θα αποκτήσουμε πιο γρήγορα το ποσοστό που θέλουμε για να έχουμε μια σχετική ανοσία, οπότε να μπορούν να ελαφρύνουν και τα μέτρα καλύτερα και να αντιμετωπιστεί και καλύτερα η πανδημία. Αναφορικά τώρα με το υλικό φορτίο στα αστικά λίμματα των Χανίων, είχαμε μια αύξηση της τάξης του 98% για το διάστημα 8 έως 14 Φεβρουαρίου και μετά μια μείωση της τάξης του 37% το τελευταίο διάστημα, δηλαδή από 15 Φεβρουαρίου έως και 21 Φεβρουαρίου. Και παρατηρείται συμπερασματικά ότι τα δεδομένα αλλάζουν βδομάδα με τη βδομάδα, μέρα με τη μέρα. Ναι, έτσι είναι. Δεν μπορείς να μιλήσεις για μια σταθερότητα, ειδικά αυτή την εποχή που αυξάνεται η διασπορά, όπως βλέπουμε και στους άλλους νομούς. Σε εμάς είναι σχετικά σταθερή ακόμα, εντάξει, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να επαναπαυθούμε, πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα προστασίας, γιατί έχουμε ακόμα μια κρίσιμη περίοδο μπροστά μας. Καταγράφεται μόνο ολιγορία στις τάξεις των πολιτών στην τήρηση των μέτρων ή μήπως και γενικά η όλη διαδικασία έχει κενά από το κεντρικό κράτος? Τι πιστεύετε? Κοιτάξτε να δείτε. Πριν σίγουρα και η διαδικασία από το κεντρικό κράτος έχει κενά, διότι όταν έχεις έλλειψη προσωπικού στα διάφορα σημεία, που κομβικά σημεία, σαφώς θα έχεις, όπως τις ομάδες κόμη, ας πούμε, οι οποίες είναι οι ομάδες του ΕΟΔΗ που κάνουν τα τεστ, σαφώς θα έχεις κάποια κενά, αλλά επειδή δεν μπορείς πάντα να λες ότι έχω κενά, πρέπει καταρχήν να αρχίσεις από τον εαυτό σου. Νομίζω ότι επειδή ο κόσμος έχει κουραστεί, το βλέπουμε πολύ συχνά και στους εαυτούς μας, αρχίζουν και χαλαρώνουν με την παραμικρή καλοκαιρία, με την παραμικρή αφορμή. Δεν είναι όμως έτσι, δυστυχώς. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε τυπικοί στα μέτρα προστασίας μέχρι να φτάσουμε το σημείο να έχουμε να εμβολιαστεί τουλάχιστον το 80% των πολιτών αυτού του κράτους, για να μπορούμε ότι εντάξει, σχετικά είμαστε σχετικά ασφαλείς. Και εκεί πάλι δεν θα χαλαρώσουν ιδιαίτερα τα μέτρα υγιεινής, τα μέτρα προστασίας. Αλλά σαφώς θα είμαστε σε μία, αν θέλουμε να περάσουμε ένα καλό καλοκαίρι, θα πρέπει να είμαστε τυπικοί. Δεν έχουμε άλλη δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Ο σχεδιασμός που προβλέπει ανοιχτά σχολεία πρωτοβάθμιας, να εστιάσουμε στην πρωτοβάθμια, δηλαδή στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά, μην πάμε δευτεροβάθμια, είναι σωστός? Καθώς βλέπετε ότι καθημερινά πολλά τμήματα σχολείων σταματούν τα μαθήματα. Τη λειτουργία, ναι. Τη λειτουργία. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Διότι το να αφήσεις ανοιχτά τα σχολεία, την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια, σας λέω εγώ, είναι σωστό, διότι τα παιδιά, εντάξει, σαφώς καλύτερα μορφώνονται στο σχολείο από ότι διαδικτυακά. Είναι αλλιώς οι δυνατότητες. Αλλά δεν φτάνει μόνο να τα ανοίξεις. Πρέπει
να μειώσεις και τον αριθμό των παρευρισκομένων μέσα στην τάξη, να αυξήσεις τα τμήματα. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο το ένα μέτρο. Είναι αυτά τα κενά που λέγαμε από το κεντρικό κράτος. Η δική είναι. Σας προτροπή προς τους πολίτες των Χανίων ποια είναι? Να συνεχίσουμε να είμαστε τυπικοί στα μέτρα προστασίας. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, συν να πάμε να εμβολιαστούμε. Το έχω κάνει το εμβόλιο, δεν είχα απολύτως καμία παρενέργεια. Μάλιστα, οι υγειονομικοί, από ό,τι ξέρετε όλοι, ήμασταν από τους πρώτους που εμβολιάστηκαν με το περίφημο σε εισαγωγικά βέβαια, εμβόλιο της Pfizer, για το οποίο έχουμε ακούσει τα μύρια όσα. Δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα. Τώρα, γνωστοί μου που εμβολιάζονται και με τις AstraZeneca, για το οποίο έχουν ακουστεί πάρα πολλά επίσης, πάλι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, δεν είναι κάτι φοβερό. Πηγαίνετε να εμβολιαστείτε και τηρείτε τα μέτρα προστασίας. Αυτά είναι τα όπλα που έχουμε αυτή τη στιγμή και πρέπει να τα εκμεταλλευόμαστε. Όσο και να έχουμε κουραστεί, το καταλαβαίνω και εγώ το βλέπω, σας λέω, στον εαυτό μου και σε όσους συναναστρέφομαι καθημερινά, δεν γίνεται αλλιώς. Το βλέπουμε σε άλλες περιοχές που αυξάνονται τα περιστατικά γιατί έχουν χαλαρώσει, έχει χαλαρώσει η συμπεριφορά των πολιτών. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να πιέσουμε άλλο το σύστημα υγείας. Δεν την έχουμε. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε από μόνοι μας για να προστατεύσουμε και την υγεία μας. Κυρία Ορφανουδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.